σας, καλημέρα σας. Προλάβετε να δείτε τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, να τους καλημερίσουμε. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια. Βέβαια, βέβαια, φάνηκαν απλώς τα ονόματα. Μαζί μας, καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπουργός Εσωτερικών στην Ανατολική Αττική, λέμε και τις περιφέρειες, διότι κοντοζυγώνουν κάποια στιγμή, κύριε Βούτση, θέλω να πιστεύω οι εκλογές. Καλημέρα και σε εσάς. Στην Αλφα Αθήνας. Και το Σύνταγμα το πιστεύει ότι κοντοζυγώνει, δεν υπάρχουν πια άλλες. Λοιπόν, και ο κύριος Καρχημάκης μας μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Στην Δυτική Αττική, εσείς υποψήφιος, κύριε Καρχημάκη. Δυτική Αθήνα. Και να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Βορύδη, διότι λίγο έχουμε μπερδευτεί. Τι θέλω να πω. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για μια συνολική ευθύνη, ότι φταίμε όλοι και μάλιστα επικρίθηκε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γεωργιάδης, και μιλάει ότι είναι ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά, δηλαδή βγάζει απ' έξω το πολιτικό κομμάτι, όλα τα υπόλοιπα. Τελικά έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί με τα Τέμπη, ποιοι έχουν την ευθύνη, τι έχει συμβεί. Έφταιγε ο σταθμάρχης, έφταιγε η πολιτική ηγεσία, φταίνε οι διοικήσεις. Έχετε καταλήξει εσείς κάπου? Κοιτάξτε, η διερεύνηση των ευθυνών ενός τραγικού δυστυχήματος που κόστισε αυτές τις ανθρώπινες ζωές, δεν είναι δηλαδή μικρό πράγμα όλο αυτό, νομίζω ότι διεξάγεται σε πολλά επίπεδα και έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, το επίπεδο το ποινικό είναι αυτό το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έρχεται να αναλάβει εφέτης ανακριτής, θεωρώ ότι καλώς ανέλαβε εφέτης ανακριτής και προχωράει αυτή η απόδοση των ποινικών ευθυνών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στην απόδοση των ποινικών ευθυνών υπάρχει εγκληματική αμέλεια, υπάρχει εγκληματική αμέλεια του συγκεκριμένου. Και θεωρώ ότι προφανώς είναι προσωρινά κρατούμενος, θα κρίνουν τα δικαστήρια. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό. Και προφανώς διευρύνεται και ο κύκλος εδώ των ευθυνών, των προσώπων. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται να απολογηθούν στον ανακριτή και άλλοι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο επίπεδο διερεύνησης είναι το πολιτικό επίπεδο, είναι το κοινοβουλευτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό ήδη ξεκινήσει. Έγινε μια πρώτη συνεδρίαση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε αυτά τα οποία έχει να πει. Καταλαβαίνω ότι θα συνεχίσει αυτό. Όπως επίσης καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσει η εργασία σε αυτή την κατεύθυνση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Και το τρίτο επίπεδο διερεύνησης είναι το διοικητικό. Εκεί έχει υπάρξει μια επιτροπή. Η επιτροπή αυτή πρόκειται να ξεκινήσει τις εργασίες της, ενδεχομένως ήδη τις έχει ξεκινήσει. Άρα σε όλα τα επίπεδα υπάρχει η διερεύνηση των ευθυνών. Πάμε λίγο σε αυτό που είναι, αν θέλετε, το πολιτικό. Τι φταίει, υπάρχει κάποιο ζήτημα να ελέγξουμε κάτι, ή είναι μόνο ένα ανθρώπινο σφάλμα, τελεία, προσδιορίζεται στο σφάλμα, στην εγκληματική αμέλεια του σταθμάρχη του συγκεκριμένου και τελειώνουμε εκεί? Νομίζω ότι αυτό δεν το έχει πει κανένας. Θεωρώ ότι η αναζήτηση των συστημικών σφαλμάτων που συνδέονται με τους σιδηροδρόμους είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτή η αναζήτηση των συστημικών σφαλμάτων προφανώς έχει μια μεγάλη έκταση, αν θέλετε, και μια μεγάλη γκάμα. Γιατί? Όχι γιατί μας ενδιαφέρει τώρα να κάνουμε ένα συμψηφισμό, φταίει ο Σπίριτζης, φταίει ο Καραμαλής, φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να δούμε τι δεν λειτουργεί καλά προκειμένου να φτιαχτεί. Λοιπόν, όταν αναζητάς τα συστημικά σφάλματα, είναι προφανές ότι στο μικροσκόπιο, αν θέλετε, αυτής της εξέτασης θα μπουν όλα. Τι εννοώ όλα? Πώς τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος εκεί? Με ποια διαδικασία? Αν η διαδικασία αυτή ήταν αδιάβλητη, αν ήταν αξιοκρατική, αν ήταν η σωστή διαδικασία? Το δεύτερο. Θα μπει μια εξέτηση, συζήτηση αν αυτός έχει εκπαιδευτεί καλά. Ποιο είναι το σύστημα εκπαίδευσής του? Αν πιστοποιήθηκε οι εξετάσεις, επομένως, αν είναι σωστές? Αν είναι αυστηρές, αν είναι ακέραιες, αν είναι αδιάβλητες? Εντάξει, μπαίνει μια σειρά παραμέτρων τώρα. Θα υπάρξει η συζήτηση για τις συμβάσεις. Υπήρξε μια σύμβαση για ένα σύστημα. Ναι. Αυτό το σύστημα, οι συμβάσεις αυτές φαίνεται ότι γίνανε το 2014. Είμαστε το 2023. Δεν έχουν υλοποιηθεί. Να σας ρωτήσω, γιατί πήραν κάτι τόσα χρόνια? Πριν πάμε και στον κύριο Βούτση. Λοιπόν, ως συστημική συζήτηση, προφανώς συζήτηση δηλαδή του πώς λειτουργεί αυτό. Άρα δεν εξαιρείται κανέναν από το κάδρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο, απλώς εκείνο το οποίο διακρίνω είναι μια συζήτηση ποινικών ευθυνών και μια συζήτηση συστημικών σφαλμάτων. Η συζήτηση συστημικών σφαλμάτων είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει, είναι κρίσιμη για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά τα οποία υπάρχουν.
δεν είναι η ίδια με τη συζήτηση των ποινικών ευθυνών. Πρωτού πάμε στον κύριο Βούτση, επειδή αυτή η ιστορία τώρα που έχει προκύψει εδώ πέρα και καθώς ξετυλίγεται το κουβάρι των ευθυνών, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει κάποιες δηλώσεις στην αρχή, έχετε μιλήσει εσείς, κάποιοι άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο απερχόμενος υπουργός τη Δευτέρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας οι πιο προβεβλημένοι υπουργοί της κυβέρνησης, κύριε Βορύδη, εάν θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να είναι λίγο πιο δραστήριοι και να έχουν βάλει λίγο έτσι περισσότερη πλάτη στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, είπε κάτι, προφανώς αναφέρεσαι σε αυτό που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης χθες. Εσείς το λέτε αυτό. Ναι, εγώ το λέω, για να ξέρουμε όλοι, να ορίσουμε λίγο ναι, την συζήτηση. Ναι, έχετε την ίδια. Μας έδωσε τροφή, αλήθεια εννοώ. Κοιτάξτε, θα πω το εξής. Ο κύριος Γεωργιάδης επεσήμανε την ανάγκη, όταν υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή, μια δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση, η οποία ούτως ή άλλως είναι συλλογικό όργανο και είναι, ας το πω, ομάδα, να, το παιχνίδι να είναι ομαδικό. Ως προς την κατεύθυνση αυτή, εγώ συμφωνώ. Ως προς την κατεύθυνση αυτή, να είναι ομαδικό. Συμφωνώ. Πρέπει να είναι έτσι. Είναι. Και περαιτέρω τώρα το πώς τοποθετείται ο καθένας αυτήν την ανάγκη ομαδικότητας, εγώ το αφήνω λίγο να το σκεφτεί και ο ίδιος, να το αξιολογήσουν και αυτοί που πρέπει να το αξιολογήσουν. Δεν είναι τόσο δικό μου θέμα λοιπόν, η αξιολογή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βούτση τώρα. Εσείς, κύριε Βούτση, μας έχει κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός. Ακούμε τις τοποθετήσεις που γίνονται. Λέτε ότι δεν έχετε μερίδιο ευθύνης στο κομμάτι των σιδηροδρόμων. Πιστεύετε είναι καλό να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε, όχι 20 χρόνια προφανώς, αλλά κυβέρνησατε 4 χρόνια, ότι τα κάναμε όλα καλά? Υπήρξε ένα πρωτοφανές δυστύχημα, τρομακτικό, που οφείλεται σε εγκληματικά λάθη και παραλήψεις, πράξεις και παραλήψεις της παρούσας κυβέρνησης. Είναι ανάμεσα στα 5 μεγαλύτερα δυστυχώς δυστυχήματα με τοπικής σύγκρουση που έχουν γίνει παγκοσμίως την τελευταία 20 ετία. Επ' αυτού μιλάμε και είμαι έτοιμος ή προσπαθώ να ετοιμαστώ για τη συνεδρίαση της Δευτέρας Θεσμών και Διαφάνειας πολιτικά και κυρίως ψυχολογικά, για να ακούσω πάλι τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν ξέρω τον κύριο, ο κύριος Καραμαλής πώς θα κινηθεί, επειδή τον είχα ακούσει και στη Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, επειδή είχαμε ακούσει και στην πανδημία, σε κάθε κρίση να ακούσω το τωρινό αφήγημα για τους συμψηφισμούς και τη συγκάλυψη από πλευράς της κυβέρνησης. Ήδη προχθές αυτά που είπε στην παραγωγή και εμπορίο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Βορύδης, έχουν διαψευστεί από μεν τους συνδικαλιστές και από τα χαρτιά που υπάρχουν. Είναι προφανές ότι δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα τηλεδιοίκησης στη Λάρισα παρά ένα χιλιόμετρο πριν και ένα μετά για την τοπική διαχείριση του δικτύου. Όπως επίσης χθες η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή των Σιδηροδρόμων, έβγαλε επί των ζητημάτων που έθεσε με ερωτήματα, με ερωτηματικά ο κύριος Βορύδης, έβγαλε τη σχετική δικιά της άποψη, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Δηλαδή σε σχέση με τα προσόντα, σε σχέση με την εκπαίδευση, σε σχέση με τα μπλοκάκια, το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, όμως ήρθε κατόπιν εορτής να το κάνει αυτό το πράγμα. Η Ρυθμιστική Αρχή έπρεπε νωρίτερα να είχε διαπιστώσει ότι κάτι δεν γίνεται καλά στις διαδικασίες. Κύριε Σιωμόπουλε, ενδεχομένως. Σας λέω ότι ο πρώτος ο οποίος έβαλε θέμα να έρθει η ΡΑΣ στην Θεσμών και Διαφάνειας ήμουν εγώ στη διάσκεψη στον Πρόεδρο. Αυτό που αυτές οι παθογένειες όμως οφείλονται μόνο στην κυβέρνηση. Και δεν είναι η μόνη αρχή, το πρόεδρε. Ξέρετε πολύ καλά, ότι η κυβέρνηση έχει μαλώσει και με την αλήθεια και με την ευθύνη, αλλά και με όλες τις αρχές. Μέχρι με την αρχή καταναλωτή βγάζει άλλα πράγματα, και με τις ενέργειες και με την ΑΔΑΕ και με την προσωπικών δεδομένων, τώρα και με τη ΡΑΣ. Αυτά κάτι δείχνουν και έχουν σχέση με τις πολιτικές των τελευταίων 3,5 ετών. Αλλά επειδή ετών. Εδώ παρακολουθούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε κάποια ηχητικά, πήγαινε, άλλος έσβηνε, άλλος έγραφε, άλλος δεν ήταν στη βαρδιά του. Μα η ΡΑΣ σε αυτά αναφέρεται. Και λέει ότι η εκπαίδευσή τους και το επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας, δεν ήταν έτσι. Κατά τη γνώμη σας ήταν εντελώς διαφορετικά, λειτουργούσε το σύστημα εκεί. Κατά τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών, και κτύπα ξύλο, δεν έγινε τέτοιο δυστύχημα και να μην είχε γίνει ποτέ. Το λέω
Και... από καρδιάς και ξέροντας και όλες τις συνέπειες που υπάρχουν κοινωνικοπολιτικές από αυτή την τραγωδία. Έτσι. Λοιπόν, κατά τις διαβεβαιώσεις που έχουν δώσει δημοσίως και θα δώσουν και τη Δευτέρα, φαντάζομαι, οι τότε υπουργοί και οι πρώην, με την παρουσία δύο σταθμαρχών, με τους διπλούς τριπλούς ελέγχους, τις δικλείδες που υπήρχαν στην Καρόλου ή και στο σύστημα που είχε τοποθετηθεί πριν την πυρκαγιά του 19 στη Λάρισα. Υπήρχε ο τρόπος να μην φτάσουμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε. Πριν πάμε στον κύριο Καρχημάκη. Έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις επ' αυτών των ζητημάτων από τους αρμόδιους υπουργούς. Κύριε Πρόεδρε, ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Γεραπετρίτης το πώς θα λειτουργήσουν τα δέντρα. Και μάλιστα λέγαμε και το σχολιάζαμε νωρίτερα ότι θα ξεκινήσουν και νωρίτερα από ό,τι είχαν πει αρχικώς. Είχαν πει προς τα τέλη Μάρτη, τώρα από 22 Μάρτη, δηλαδή μεθαύριο Τετάρτη θα. Μα είναι δυνατόν μετά από αυτό που είπε η ΡΑΣ χθες να έχουμε επανέναρξη δρομολογίων, εγώ δεν ξέρω τι να θα πω. Είδα ότι οι μηχανοδηγοί οι ίδιοι είπαν ότι αν δεν υπάρχει μια ασφάλεια, μια διαβεβαίωση για το σύστημα, δεν θα λειτουργήσουν. Δεν μπορώ να πάρω θέση, μάλιστα, αντιλαμβάνεστε, επίσημη επ' αυτού, αλλά τρομάζω να σκεφτώ, είπε η ΡΑΣ, ότι αυτοί που ήρθαν με μπλοκάκια ή να ακυρωθούν οι 200 θέσεις που σεμνύνεται ο κύριος Γεραπετρίτης που πήραν, διότι είναι όλοι με μπλοκάκια και εξάμηνες. Έχει ένα ενδιαφέρον, κύριε Καρχημάκη, να μας πείτε εσείς αν τη διαλυμένη αυτή η εικόνα τη γνωρίζετε ή αν πέφτετε κι εσείς από τα σύννεφα. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτά που περιέγραψε και ο κύριος Βορύδης στην ουσία καταλήγει περιγράφοντας τις ευθύνες που έχει αυτή η κυβέρνηση στη διαχείριση όλου αυτού του συστήματος που αφορά τους σιδηρόδρομους. Και θέλω να ξεκινήσω από το ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης σε ημερίδα για τους σιδηροδρόμους έλεγε ότι επιμένουμε σε μη ελκυστικές παρεμβάσεις όπως είναι τα έργα συντήρησης και η αναβάθμιση του δικτύου των σιδηροδρόμων. Άρα ξεκινούσε με μία αφετηρία ότι εγνώριζε κάποιες αδυναμίες, αλλά εμείς παρότι δεν είναι πολιτικά ελκυστικές, αυτό εννοούσε, δηλαδή δεν αποδίδουν πολιτικό όφελος, εμείς επιμένουμε σε αυτό. Τι συνέβη μετά? Οι συστημικές ευθύνες είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικών ευθυνών. Και είναι αποτέλεσμα πολιτικών ευθυνών διότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά το 2021, είχαμε 10 ατυχήματα σιδηροδρομικά. Γνωρίζουμε τις εκκλήσεις και τις προτροπές των εργαζομένων ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στους σιδηροδρόμους. Έλεγαν οι εργαζόμενοι, τους οποίους κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να τους ακούμε, ότι θα προκληθεί ατύχημα και τότε θα κλαίτε με κροκοδίλια δάκρυα, αλλά θα κάνετε διαπιστώσεις. Αυτά τα έλεγαν και επιμερών σας, ενώ επί Πασόκ. Όχι. Εμείς είμαστε 12 χρόνια εκτός εξουσίας. Ναι, λέω παλαιότερα τα έλεγαν. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε για το τώρα, διότι μία κυβέρνηση η οποία κερδίζει τις εκλογές για να διορθώσει έστω και κάποια δύσκολα πράγματα ή κάποιες αστοχίες ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, κακώς κείμενα. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, και μια εβδομάδα πριν το ατύχημα, ο υπουργός τι έλεγε στη Βουλή? Έλεγε στη Βουλή ότι ντρέπομαι, είναι ντροπή να μιλάτε για την ασφάλεια των τρένων. Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Και έρχεται βέβαια και ο Υπουργός Ανάπτυξης και λέει ότι δεν ήθελε να πει ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας στα τρένα, γιατί ακριβώς δεν θα έμπαινε κανένας μέσα στα τρένα. Αυτή δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που περιγράφει την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης. Τελικά στα τρένα θα μπορούν με ασφάλεια ή για ψυχολογικούς λόγους λέτε εσείς τώρα την ασφάλεια τα τρένα, γιατί θα ξαναλειτουργήσουν σε λίγα. Αυτό είναι αλήθεια. Τι λέτε? Το ερώτημα είναι αν θα λειτουργήσουν. Δεν είστε αρμόδιος υπουργός, βέβαια. Δεν είμαι, όχι. Αλλά θα δεσμευτεί κανένας επισήμως να πει ότι ναι, τώρα που θα μπείτε ξανά στα τρένα, θα είναι όλα ασφαλή.
Θα μπορεί να το τολμήσει κανένα να το πει αυτό. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος πλέον χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα, έχει πει ότι θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένους όρους. Με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, έχει πει έτσι. Σωστά. Με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι όροι θα καταστήσουν με ασφαλή την λειτουργία τους και, εν πάση περιπτώσει, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι εκείνο το οποίο λέει είναι ότι θα είναι δύο οι σταθμάρχες, καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν πολλαπλοί έλεγχοι στο ζήτημα αυτό και επίσης ότι αν παραστεί ανάγκη θα έχει μειωθεί και το μεταφορικό έργο. Άρα αφενός η μείωση του μεταφορικού έργου, επομένως του ρυθμού της κυκλοφορίας και αφετέρου η αύξηση, αν θέλετε, των ελέγχων, νομίζω ότι θα οδηγήσει σε καλύτερα και ασφαλέστερα συμπεράσματα. Απλώς εκείνο το οποίο ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε τώρα, λίγο συμπληρώνοντας θέματα και τα οποία ξεκίνησε να αναπτύσσει εδώ ο κύριος Πρόεδρος, είναι το εξής. Πάντως, εξ εγγράφων πια προκύπτει ότι αυτό το σύστημα τηλεδίκησης, εγώ δεν λέω, μην παρεξηγηθώ σε αυτό, ότι ήταν ολοκληρωμένο, αλλά πάντως ήταν μέρος της συμβάσεως για την τηλεδίκηση. Το σύστημα λοιπόν τηλεδίκησης στον συγκεκριμένο σταθμό είχε παραδοθεί, είχε παραληφθεί και λειτουργούσε. Και αυτό το σύστημα επέτρεπε. Έφερε την πυρκαγιά του 19. Όχι, και ύστερα δεν ξανάγινε. Αν μου επιτρέπετε. Είναι η τοπική διαχείριση του συστήματος. Λέτε από το 22 και μετά αυτό που. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πετρέτη, δεν ισχύει. Εξ εγγράφων, τι εγγράφων, εξ εγγράφων παραδόσεως παραλαβής του συγκεκριμένου έργου, προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο τμήμα λειτουργούσε τι. Η δυνατότητα να υπάρχει ψηφιακή χάραξη της πορείας των τρένων. Είναι άλλο όμως πράγμα αυτό, η χάραξη και άλλο τηλεδιοίκηση. Αυτό έχουμε καταλάβει. Ωραία. Ίσως εκεί έχει γίνει παρανόηση. Είναι για ένα χιλιόμετρο από εδώ και ένα χιλιόμετρο από όχι, εκεί. Όχι, το ένα χιλιόμετρο από εδώ και από εκεί. Και τα έγγραφα που λέτε, ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να τα προσέξει και τη Δευτέρα. Διότι κάποια από αυτά δεν είναι απλά ότι δεν έχουν σφραγίδες. Είναι δικά του συμπεράσματα τα οποία έχουν υπησέλθει σε έγγραφα των οργανισμών. Να το ξέρετε. Η ουσία είναι ότι όλα αυτά. Είναι υποκειμενικές εκτιμήσεις. Αλλά να πω κάτι. Εδώ λίγο η νυφαλιότητα ως προς την κρισιμότητα του θέματος και της διερευνήσεως απαιτεί λίγο να κοιτάμε προσεκτικά το τι έχει δοθεί. Εδώ λοιπόν, για το συγκεκριμένο έγγραφο που σας μιλώ, έχει υπάρξει μια χαρά σφραγίδα, σειρά σφραγίδων από την υπογραφών από την Επιτροπή Παραλαβής. Το τίτλος του είναι «Φωτοσήμανση και τηλεδίκηση». Ο τίτλος του είναι αυτός. Και παραλαβή για το συγκεκριμένο τμήμα. Τι λέει το συγκεκριμένο έγγραφο? Άρα καταλήγεται, κύριε Βορύδη, συγγνώμη, έτσι όπως το λέτε. Δύο λεπτά, κύριε Σιωμόπουλε. Ναι, αφήστε όμως να πω να εξηγήσω. Να το πείτε ολοκληρωμένα. Απλώς βοηθήστε με να σας ρωτήσω αν θεωρείτε τελικά ότι είναι ανθρώπινο λάθος. Γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο λάθος 100%. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτό. Αυτό τώρα δεν είναι σοβαρό να αμφισβητείτε. Προφανώς υπάρχει εγκληματική αμέλεια. Ξαναλέω, άλλο και τελείως διαφορετικό ζήτημα. Το έλεγχος των συστημικών θεμάτων που υπάρχουν και που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός του ανθρωπίνου σφάλματος ίσα-ίσα. Απλώς δεν υπάρχει το σύστημα να το διορθώσει. Διότι προσέξτε, εάν υπάρχει η δυνατότητα να βάλεις την διαδρομή στο σύστημα και να ακολουθηθεί, είτε για ένα χιλιόμετρο είτε για όσο είναι, γιατί μπαίνει η διαδρομή στο σύστημα. Εάν επίσης στον πίνακα μπορείς να βλέπεις εάν το τρένο είναι στις σωστές ράγες ή δεν είναι. Και τελικώς, δηλαδή υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος ψηφιακά σου το δείχνει αυτό. Και τελικώς από όλα αυτά δεν κάνεις τίποτε. Ναι. Αυτό τι κάνει, επιτείνει προφανώς την εγκληματική αμέλεια του συγκεκριμένου, χωρίς καθόλου, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, χωρίς να αναιρεί το ζήτημα του να ελέγξουμε το πώς αυτός πήγε εκεί, του γιατί πήγε εκεί, το αν υπάρχει αξιολόγηση. Αν υπήρχε όμως ολοκληρωμένη τηλεδιοίκηση, ακόμα και το ανθρώπινο λάθος, μισόλυτο Πρόεδρε, δεν θα το επέτρεπε. Είναι εκεί εσωτερική επικοινωνία ανάμεσα στα τρένα. Είναι το ειδικό σύστημα, το GRSM, το οποίο είχε αποδοθεί με την ειδική επικοινωνία που υπάρχει με 11 σταθμούς διαφορετικούς. Είναι η δεύτερη δικλίδα της Καρόλ. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά? Ο κύριος Βορύδη μιλάει σαν να μιλάμε για, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, για τα τρενάκια ας πούμε, των παιδιών μας. Δεν είναι έτσι. Επίτηδες, ακριβώς επειδή υπάρχει το ανθρώπινο λάθος που μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοια πρωτοφανή τραγωδία, όλα αυτά τα συστήματα έχουν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δικλίδα, έτσι ώστε να αποτρέπεται ακόμα και αυτομάτως να μπορούν να σταματήσουν με ένα χιλιόμετρο από μόνα τους τα τρένα.
Δηλαδή, τίποτα από αυτά δεν λειτουργήσε και επιμένετε στο περιανθρωπίνου λάθος. Μια απάντηση από τον κύριο Βορύδη. Ίσως ο κύριο Μητσοτάκης το πρώτο που βρήκε να πει ήταν κύριε αυτό. Βορύδη. Ακούστε, δύο λεπτά. Θεωρώ ότι δημιουργείται μια. Υπό μια νέα σκόπιμη σύγχυση εδώ στη συζήτηση. Τώρα. Σκόπιμη σύγχυση. Γιατί? Διότι από τη μια μεριά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εγκληματική αμέλεια. Νομίζω ότι όποιος λέγει κάτι άλλο, δηλαδή λέει κάτι που η ίδια η υπεράσπιση του συγκεκριμένου κατηγορημένου δεν θα αποτολμούσε να πει. Έτσι, δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος δεν είχε και κανένα, στο τέλος θα βρεθεί ότι μια χαρά τα έχει καμωμένα όλα και δεν έχει καμία ευθύνη, ας πούμε. Τώρα, και, για την οικονομία, και κανένα συγχαρητήρι, τίποτα συγχαρητήρια. Λοιπόν, όμως, αυτό δεν αναιρεί, ξαναλέω, τη συζήτηση περί συστημικών σφαλμάτων. Τώρα, αν πάμε στο γιατί ενώ υπήρχε τηλεδίκηση στη Λάρισα, πάντως, ναι, δεν υπήρχε ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης. Εγώ δεν λέω να μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Απλώς λέω ότι αυτή η συζήτηση υποχρεωτικά μας πηγαίνει στο 14. Λοιπόν, μας πηγαίνει στο 17, μας πηγαίνει στο 19, υποχρεωτικά. Γιατί η σύμβαση που εκτελείται τώρα είναι σύμβαση του 14. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος. Είναι η σύμβαση Σαμαρά. Κύριε Υπουργέ, με ένα λεπτό σε εσάς. Αν μπορείτε να μας κάνετε λίγο σοφότερους ως προς το κομμάτι που έχει να κάνει με τις εκλογές, επειδή όντως έχει πάει πίσω ο σχεδιασμός, αν ξέρετε κάτι, αν πάμε για 21 Μαΐου, για 28 Μαΐου. Δεν το ξέρω να σας το πω. Έχετε κάποια πληροφορία? Δεν το ξέρω να σας το πω. Δεν το ξέρετε. Πάμε στον κύριο Βούτση τώρα. Να, εδώ έχουμε μετά τις δημοσκοπήσεις και θα ολοκληρώσετε εσείς, κύριε Καρχημάκη. Έχετε να μιλήσετε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας επιστρέψουμε με το χρόνο που σας αναλογεί. Δεύτερη ανάγνωση των Γκάλοπ, σε όλα τα Γκάλοπ, ακόμα και μετά από αυτή τη σκληρή κρίση που περνάει η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι απλό πράγμα αυτό που συνέβη, έρχεστε δεύτερη. Μικρότερη διαφορά, αλλά έρχεστε δεύτερη. Αυτό τι μπορεί να θέλω να μευθείς. Ναι. Αυτό οι κινητοποιήσεις επί 15 μέρες που υπάρχουν, που είναι με αφορμή και με αιχμή την τραγωδία στα Τέμπη, αλλά είναι προφανές ότι συγκλίνουν μέσα εκεί αιτήματα για να κερδίσει ο κόσμος ξανά τη ζωή του, να την πάρει πίσω μετά την πανδημία, μετά τα προβλήματα της ακρίβειας και όλα αυτά. Αυτές οι κινητοποιήσεις, ακιδεμόνευτες, μαζικές, ενωτικές, κριτικές ως προς το πολιτικό σύστημα, είναι σαφές, όχι μόνο αντικυβερνητικές δηλαδή γενικά, διαμορφώνουν, πιστεύω και εκτιμώ και με την ιστορικότητα που έχουν αυτά τα φαινόμενα, διαμορφώνουν σοβαρές αλλαγές στους συσχετισμούς που θα προκύψουν και στις εκλογές. Δηλαδή διαμορφώνουν πλέον. Τι θα είναι οι νέοι συσχετισμοί, για πείτε μας, τι βλέπετε να γίνεται. Συνειδήσεις για διαφοροποίηση, για επιλογή εναλλακτικής πρότασης με βάση δημόσιες πολιτικές, νέο παραγωγικό μοντέλο, δημόσιες υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ ενισχυμένη η προοπτική και εκτιμώ ότι θα είναι νικηφόρα της δημοκρατικής εναλλακτικής διακυβέρνησης με κορμό την αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βεβαίως συνεργατικά με άλλα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού πλαισίου. Μία συγγνώμη. Χωρίς να θέλω να χαλάσω, την εξιστόρηση του κύριου Προέδρου. Να δώσω λίγο ένα στοιχείο. Δεν παρεμβαίνω κιόλας. Ένα στοιχείο. Δεν διακόπτω κιόλας. Ένα στοιχείο, κύριε Καρχημάκη, σταματάω. Ένα στοιχείο, να πω το εξής, ότι η συμμετοχή πάντως των εργαζομένων στην απεργία από τα στοιχεία τα οποία έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, σας λέω ότι είναι κατώτερη. Του 15%. Για να πάμε και στον κύριο Καρχημάκη, μια σύντομη απάντηση. Μια συγγνώμη από τον Παύλο Πολάκη είναι δεδομένα. Αυτά είναι αριθμητικά δεδομένα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βορύδη, μην εφησυχάζετε. Όχι, είναι σαφές. Κύριε Βορύδη, μην την πάτε άλλο. Δεν εφησυχάζω ούτε αν είσαι κοινωνικοπολιτική. Απλώς δίνω ένα δεδομένο. Υπάρχει πλειοψηφία κοινωνικοπολιτική απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική. Ναι, αλλά αυτή δεν εκφράζεται. Δεν εκφράζεται, δεν καταχωρεί. Θα εκφραστεί στην κάλπη μαζικά. Και μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όσο και αν κάνετε την προσπάθεια για το όλοι ήδη είναι. Με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κύριο Πολάκη, με ρωτάτε τώρα. Είναι αρκετή. Ο Παύλος Πολάκης ανήκει στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Έχει στείλει μια σχετική επιστολή επανορθωτική από ό,τι αντελήφθη προς την πολιτική γραμματεία, τον πρόεδρο, την Επιτροπή Διοντολογίας. Έτσι λειτουργούμε εμείς ως κόμμα.
θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις με την παρουσία του. Πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια. Απεκλείεται από κανάλι να κάνω εγώ αυτή τη συζήτηση. Το αντιλαμβάνεστε. Όταν υπάρχουν, όχι, όταν υπάρχουν όλα τα άλλα όργανα τα οποία θα. Μέσα στα οποία θα συζητήσουμε. Ο χρόνος τώρα είναι δικό σας, κύριε Καρχημάκη. Παρακαλώ. Θέλω απλώς να μας πείτε αν βλέπετε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν αφήσετε τον τόπο χωρίς κυβέρνηση και σε αστάθεια. Αλλά βάζετε τον παράγοντα ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Μητσοτάκη. Και μας μπερδεύει λίγο το τώρα. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να πω κάτι, μια επισήμανση στα προηγούμενα που συζητήθηκαν σε σχέση με την ολοκλήρωση του συστήματος, τηλεδιοίκηση κλπ. Όλα αυτά θα είχαν νόημα εάν λειτουργούσε το σύστημα. Τώρα, σε τι ποσοστό ήταν τελειωμένο, δεν ήταν παραδομένο κλπ. Η ουσία είναι μία, ότι δεν λειτουργήσε και είχαμε απώλειες ζωών. Το αποτελέσματος πολλών, νομίζω ότι φαίνεται νέων, αυτό που λέτε νέων τώρα, ανθρώπων. Αν υπήρχε τώρα, το σύστημα δεν θα είχε γίνει αυτό που λέτε. Στο επόμενο ερώτημά σας. Θέλω να πω το εξής, ότι εκ των πραγμάτων κάθε φορά που συζητάμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, από μόνοι σας και εσείς οι δημοσιογράφοι αποδέχεστε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κομβικός, θα έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων. Απλή εμείς, αναλογική έχουμε μπροστά εμείς, μας, λοιπόν, πούμε, κύριε Καρχημά. Και εσείς οι ίδιοι, στην ουσία προσδιορίζετε και αναγνωρίζετε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, με την αντιπολίτευση που έχουμε κάνει, μια συστηματική, επικοδομητική, συγκρουσιακή αντιπολίτευση, θα έχουμε διψήφιο, μεγάλο διψήφιο, και θα είμαστε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Πάντως από τα γκάλωπ που δείχνουμε μέχρι στιγμής δεν προκύπτει αυτό το σύμφωνο. Τα γκάλωπ τα ζούμε. Γιατί τώρα στην κρίση, αυτό που έλεγα πριν και στον κύριο Βούτση και στον κύριο Βορύδη, ακούστε, στην κρίση έχει υποστεί μεγάλη πτώση τώρα η δημοκρατία. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είσαστε σε. Ακούστε με. Στο 10. Πραγματικές δημοσκοπήσεις τις συναντούμε στον κόσμο και στις συγκεντρώσεις που κάνουμε καθημερινά. Εγώ αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν σας προβληματίζει όμως ότι δεν απεικονίζετε ούτε δημοσκοπικά αυτό το ρεύμα που λέτε ότι έχετε? Εγώ αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν τις δέχομαι. Μάλλον τις δέχομαι σε ένα βαθμό, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό που απεικονίζουν οι δημοσκοπήσεις, διότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό αναποφασίστων. Υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό που δεν απαντάει στις δημοσκοπήσεις. Ένα ποσοστό το οποίο θα έρθει και θα ψηφίσει. Και είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, ναι, θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και θα είμαστε οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, όχι το συμπλήρωμα του ενός ή του άλλου, δεν δεχόμαστε να είμαστε συμπλήρωμα, θα είμαστε πρωταγωνιστές. Άλλωστε υπάρχει και η τρίτη εντολή, την οποία θα κληθούμε να πάρουμε και θα την αξιοποιήσουμε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή η αυτοδυναμία δεν προκύπτει από πουθενά με τα δεδομένα εδώ που διαβάζουμε στις μετρήσεις. Εάν στη δεύτερη κάλπη, σε περίπτωση που εντάξει, δεν την πετύχετε την αυτοδυναμία, εάν θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, υπέρ αυτής της άποψης έχω ακούσει τον κύριο Κακλαμάν, έχω ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη να το λέει εσείς. Μα ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και δεν ρωτάτε το ΠΑΣΟΚ. Μα με συγχωρείτε, αφού η Νέα Δημοκρατία ομνύει στην αυτοδυναμία. Σωστό, εάν δεν πετύχει την αυτοδυναμία, δεν θα πρέπει να επεξεργαστεί και ένα πλάν B, κύριε Καρχημάκη? Το ΠΑΣΟΚ θα το ακούσετε στην τρίτη εντολή. Στην τρίτη εντολή. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο λέει ο κ. Όπου εσείς έχετε κυβερνήσει, έχετε κριθεί, θα κληθούμε κι εμείς με ένα νέο αρχηγό να πάρουμε την τρίτη εντολή και να διαμορφώσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο με ένα συγκεκριμένο εσείς, πρόγραμμα. Κύριε Βορύδη, με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε? Αν πάρετε αυτοδυναμία, τι θα κάνετε? Λοιπόν, πρώτον, για μας το ζήτημα της αυτοδυναμίας, ξανακολουθώ να λέω και επιμένω ότι είναι καταρχάς στρατηγικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό που λέω? Ότι δεν έχει να κάνει με τις μετρήσεις. Δεν έχει να κάνει με την αποτύπωση δημοσκοπική. Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Έχει να κάνει με το πώς πιστεύουμε ότι κυβερνιέται αποτελεσματικότερα μια χώρα. Ποια κυβέρνηση μπορεί να δώσει καλύτερο κυβερνητικό προϊόν, καλύτερο κυβερνητικό αποτέλεσμα? Μια κυβέρνηση συνεργασίας ή μια κυβέρνηση μονοκομματική αυτοδύναμη? Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε και λέω ότι ξανά έχει στρατηγικό χαρακτήρα, γιατί εμείς ως Νέα Δημοκρατία ξέρετε ότι έχουμε συνεργαστεί, έχουμε κάνει, έχουμε συμμετάσχει σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πώς γίνεται αυτό. Και το ΠΑΣΟΚ επίσης. Βέβαια. Το ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Όλοι. Όλοι. Όλοι έχουν κάνει κυβερνήσεις συνεργασίας. Ο καθένας λοιπόν έχει εδώ την εμπειρία του από αυτές τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Αλλά και ο ελληνικός λαός έχει εμπειρία από τις κυβερνήσεις συνεργασίας. Άρα λοιπόν αυτό που σας λέω ότι για μας η
λεγόμενη αυτοδυναμία είναι στρατηγική επιλογή. Δεν σας βγαίνει όμως σωστή, αν δεν σας βγαίνει, τι γίνεται. Το δεν μας βγαίνει, μας βγαίνει. Θα πω το εξής. Εγώ θα πρότεινα, αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση πάνω στις μετρήσεις, δεν έχω καμία αντίρρηση, η συζήτηση πάνω στις μετρήσεις πάνω στο ατύχημα, έτσι, και πάνω σε αυτή την φοβερή ιστορία, σε αυτή την τραγωδία, τι δείχνουν. Δείχνουν στην πραγματικότητα διατήρηση, λίγο όμως πολύ, της εικόνας της γενικότερης. Δηλαδή τι, πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι, με μείωση, αν θέλετε, της δημοσκοπικής διαφοράς, δείχνουν ότι δεν υπάρχουν κέρδη, δημοσκοπικά κέρδη, για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την αντιπολίτευση. Οριακά δημοσκοπικά κέρδη υπάρχουν για μικρότερα κόμματα, όπως είναι η Ελληνική Λύση. Τώρα μιλάμε για μισό το 100, έτσι. Και το Μέρα 25. Αυτά είναι περίπου η ανάλυση. Και βλέπουμε μία μετακίνηση ψηφοφόρων στους αναποφάσεις τους. Δηλαδή από εκεί που ήταν τοποθετημένοι πηγαίνουν προς τις αναποφάσεις τους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι θα πρέπει κανείς να αφήσει να δει το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άρα, εγώ εκείνο το οποίο λέω, και αν θέλετε μπορώ εκτενώς να επιχειρηματολογήσω πάνω σε αυτό. Εκτενώς όχι. Μας έχουν μείνει μόνο δύο λεπτά, κύριε Μπέλη. Άρα, εκείνο το οποίο λέω είναι ότι η αυτοδυναμία είναι για μας στρατηγική επιλογή που έχει να κάνει με την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας. Για μας στρατηγική επιλογή είναι η απλή αναλογική. Η διαμόρφωση προγραμματικών συγκλήσεων ανάμεσα στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο με διακύβευμα πλέον τις δημόσιες πολιτικές, το νέο παραγωγικό μοντέλο, την ακύρωση των νόμων, σειράς νόμων της Νέας Δημοκρατίας που χτύπησε τα δικαιώματα των εργαζομένων, είναι μια συνολική ατζέντα που όπως και διεθνώς και στην Ευρώπη. Εννοούμε την αξιοκρατία, κύριε Βορύδη. Εμείς είμαστε υπέρ της αξιοκρατίας, την οποία αντίθετα εσείς επί τέσσερα χρόνια δεν προωθήσατε την αξιοκρατία. Έτσι. Με την απεργία που εξήγηλε και κρίθηκε παράνομη η αδελφή. Είστε πολύ έμπειροι. Απαντήστε, κύριε Πρόεδρε. Το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στην πρώτη κάλπη θα υπάρξει λύση δημοκρατική, συνεργατική, συγκλήσεων, ανοχών, συνενέσεων. Αν βγείτε δεύτερο κόμμα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν η κάλπη σας βγάλει δεν θέλω να οικοτολογώ. Πιστεύω ότι είναι ταμπού, σε κάθε δηλαδή, περίπτωση, αν βγαίνουν οι αριθμοί να σχηματίσετε κυβέρνηση και ας μην είστε πρώτοι. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι το κοινωνικοπολιτικό ρεύμα που διαμορφώνεται και τώρα αλλά και προηγούμενα με βάση την ακρίβεια, την πανδημία και όλα τα δεδομένα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής οδηγεί σε μια μεγάλη δημοκρατική πλειοψηφία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους. Επιβεβαιώσατε την αρχική μας εισαγωγή που είπαμε ότι θα έχουμε μια πολιτισμένη και σοβαρή συζήτηση. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Καρχημάκη, λίγο παραπάνω, δεν διέκοψε και μας βοήθησε πάρα πολύ. Όχι, ήσασταν όλοι σωστοί. Δεν διακόπτω. Γενικά, παρά το ότι. Να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Πολλοί μου λένε όταν θα είσαι σε πάνελ να διακόπτει. Όχι, θα έλεγα τώρα. Δεν έχετε εξασκηθεί ακόμα. Όχι, δεν είναι θέμα εξάσκηση, είναι θέμα αντίληψη. Ακούστε λίγο ένα σχόλιο δικό μου τελευταίο. Έχω την αίσθηση ότι γενικώς τα κόμματα κρατάνε χαμηλούς τους τόνους αυτή την περίοδο. Δηλαδή, κανένας δεν φορτσάρει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Κρατάνε δυνάμεις. Θα φανεί. Δεν ξέρετε πότε θα γίνουν. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.